Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας σε τίτλους. Ποεδίν, σχεδόν 2.700 υγειονομικοί σε καραντίνα. Στη Θεσσαλονίκη 200 υγειονομικοί βρίσκονται εκτός των καθηκόντων τους λόγω όμικρον. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης από τον ΟΑΣΤ λόγω της παραλλαγής όμικρον. 50 εργαζόμενοι νόσησαν, τα μισά κρούσματα αφορούν σε οδηγούς. Στην εντατική ο κλάδος της εστίασης. Πληθώρα κρουσμάτων κορονοϊού σε εργαζόμενους καταστημάτων. Κίνδυνος για μαζικά λουκέτα σε απόγνωση οι επιχειρηματίες. Αποδυναμώνονται τα νοσοκομεία λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον. Τις τελευταίες 15 ημέρες νόσησαν σχεδόν 2.700 υγειονομικοί σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Στα νοσοκομεία της πόλης μας, 200 υγειονομικοί βρίσκονται σε καραντίνα. Δραματική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας λόγω του πανδημικού κύματος και της καραντίνας σχεδόν 2.700 υγειονομικών που νοσούν ή είναι θετικοί στον κορονοϊό. Και αυτή τη στιγμή πανελλαδικά είναι πάνω από 2.500 οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω νόσησης από την όμικρον. Είμαστε πάρα πολύ γιατί ο στόχος μας, ο σκοπός των εργαζομένων στα νοσοκομεία να παρέχουν ασφαλή νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη στους ασθενείς, αλλά με τον τρόπο που αποδεκατίζεται και το προσωπικό, και αυτό είναι ζητούμενο πλέον. Με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία και το υπόλοιπο προσωπικό να έχει γονατίσει. Και βέβαια αυτό έχει μια δυναμική, επιστρέφουν κάποιοι άλλοι βγαίνουν θετικοί και απομακρύνονται, και δυστυχώς είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο με πολύ λίγο προσωπικό, πολύ πίεση. Τα νοσοκομεία, μην ξεχνάτε ότι είναι και εμβολιαστικά κέντρα και έχουν τεράστιες ουρές αναμονής. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, 200 υγειονομικοί όλων των ειδικοτήτων να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους λόγω καραντίνας, επεσήμανε ο οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων Πέτρος Κιτικίδης. Έχουμε περίπου συνολικά στα νοσοκομεία πάνω από 200 άτομα. Μέσα αυτούς και αρκετοί γιατροί, ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό, παραϊατρικό. Αλλά όλων των ειδικότητων δεν ξεχωρίζει ο ιός ειδικότητες, οι οποίοι αποουσιάζουν από τα καθήκοντά τους γιατί τίθενται σε καραντίνα. Ο κύριος Κετικίδης αναφέρθηκε και στην επίταξη των ιδιωτών γιατρών και όπως είπε η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Έχει το Υπουργείο άρον-άρον να κάνει επίταξη των ιδιωτών γιατρών για να έρθουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζουν και λόγω της όμικρον, γιατί έχουμε αύξηση προσέλευσης και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Αλλά από εκεί και μετά αυτό από μόνο του δεν επαρκεί. Χρειάζεται και νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και των γιατρών των νοσοκομείων διαφωνούν με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για τον χρόνο καραντίνας των υγειονομικών που είναι μόλις 5 ημέρες και την επιστροφή τους έπειτα από αυτό το διάστημα σε περίπτωση απουσίας συμπτωμάτων ή ήπια συμπτωματολογίας, ακόμα και χωρίς τεστ. Πάνε να γλιτώσουν προσωπικό και τα κάνουν χειρότερα αφού έχουν μέσα στα νοσοκομεία εργαζόμενους με ενεργή νόσο, αναφέρει ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος και σημειώνει ότι αν αλλάξουν οι οδηγίες και επανέλθουν οι 10 ημέρες καραντίνας, θα έχουμε λιγότερους νοσούντες μεταξύ του προσωπικού. Με σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έτοιμος να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού, είναι ο ΟΑΣΤ. Μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει 50 εργαζόμενοι, εκ των οποίων η μισή είναι οδηγοί του οργανισμού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Σκόδρα, δεν παρουσιάζονται προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων. Η όμικρον πέρασε την πόρτα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και με νεότερη ανακοίνωση του οργανισμού έχουν νοσήσει 50 εργαζόμενοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προβλήματα εκτέλεση των δρομολογίων. Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού του οργανισμού και ειδικότερα τη κρίσιμη ειδικότητα που είναι η οδηγή. Αναμένουμε το κύμα με βάση την ενημέρωση που έχω από το γιατρό εργασίας. Έχουμε περίπου 50 ενεργά κρούσματα, από τα οποία τα μισά, περίπου 27, αφορούν οδηγούς. Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα. Βεβαίως όμως οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι εάν έρθει, ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην έρθει μεγάλο κύμα λόγω της όμικρον, αλλά φτιάξαμε ένα σχέδιο έκτακτης
της ανάγκης, ώστε να διαχειριστούμε τυχόν προβλήματα, εάν και εφόσον ανακύψουν. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στους εργαζόμενους του λόγω της μετάλλαξης όμικρον, ο οργανισμός σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Έχουμε καταστρώσει ένα πλάνο ενεργειών σε 7 διαφορετικά επίπεδα, με ενεργοποίηση των μέτρων ανάλογα με την κατάσταση που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως. Έχει συσταθεί ένα συμβούλιο διαχείρισης της κρίσης, αποτελούμενο από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τους υπηρεσιακούς διευθυντές, τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που θα ενεργοποιηθούν εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ξεκινάνε από την διαχείριση του χρόνου εργασίας των διαθέσιμων εργαζομένων, δηλαδή την διαχείριση των διαλυμάτων, ενδεχομένως κάποιος περιορισμός ή χρονική τους μετάθεση, τον έλεγχο για τη διαχείριση των αδειών του προσωπικού με πιθανή μετάθεσή τους σε χρόνους που θα είναι πιο ευνοϊκές στις συνθήκες, τυχόν μετακινήσεις προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του οργανισμού στην διεύθυνση κίνησης για τους οδηγούς. Βεβαίως αυτό αφορά προσωπικό που είναι επαγγελματίες οδηγοί και έχουν και επιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας, μέχρι η πιθανότητα αναδιάρθρωσης δρομολογίων αν χρειαστεί, στηρίζοντας τις κεντρικές τις γραμμές και αφήνοντας έτσι λίγο πιο πίσω τις περιφερειακές γραμμές. Η διοίκηση του οργανισμού διαβεβαιώνει ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την όσο το δυνατόν πιο αποδοτική διαχείριση της δύσκολης κατάστασης. Στην εντατική κυριολεκτικά βρίσκεται ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια δεν λέει να σηκώσει κεφάλι λόγω της καραντίνας ή των συνεχών περιοριστικών μέτρων που έχουν επιφέρει σοβαρά πλήγματα στα καταστήματα, με τους τζίρους να έχουν κατρακυλήσει επικίνδυνα. Μέσα σε όλα αυτά, προστίθενται και τα πολλά κρούσματα σε εργαζόμενους καταστημάτων, τα οποία τους θέτουν εκτός εργασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται ένα αμφιβόλο η εύρυθμη λειτουργία των μαγαζιών. Μάλιστα, ο κίνδυνος για μαζικά λουκέτα, όπως λένε γεμάτη απόγνωση και αγωνία για το αύριο οι επιχειρηματίες, είναι πιο ορατός από ποτέ. Άσπρη μέρα δεν μπορούν να δουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, καθώς δέχονται το ένα πλήγμα μετά το άλλο και όπως λένε, δύσκολα θα καταφέρουν να αντέξουν αφού έχουν γονατίσει στην κυριολεξία. Βλέπετε, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τα καταστήματα της εστίασης είτε παρέμεναν κλειστά, ελαίο καραντίνας, είτε υπολειτουργούσαν λόγω των συνεχόμενων περιοριστικών μέτρων με αποκορύφωμα το τριήμερο της πρωτοχρονιάς, όπου η οικονομική καταστροφή που υπέστη ο κλάδος ήταν ανυπολόγιστη και άνευ προηγουμένου και φως, όπως τονίζουν εθλίψη, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Με το χειρότερο απ' όλα, αυτό το τριήμερο των εορτών που είχαμε κάνει και προκρατήσεις, είχαμε παραγγείλει τα ψώνια μας, τις κάβες μας και τελικά μας ακυρώσανε το να μπορέσουμε να δουλέψουμε, καταλαβαίνετε τι πλήγμα μεγάλο ήταν αυτό. Και συνεχίζεται και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Φιλοκώστας, κάνει λόγο για μια ζωφερή πραγματικότητα που βιώνει σύσσωμος ο κλάδος της εστίασης. Όπως δηλώνει με το παράπονο στα χείλη του να ξεχυλίζει, τη δεδομένη στιγμή η εστίαση παραμένει διασωληνωμένη στην εντατική και μόνο με θαύμα θα επιβιώσει και θα σταθεί και πάλι στα πόδια της. Αυτό που επισημαίνει με νόημα ο κ. Φιλοκώστας είναι πως η νέα παραλλαγή όμικρον επελάβνει ακάθεκτη και σαρώνει και την πόλη μας, με εκατοντάδες εργαζόμενους να έχουν μολυνθεί από τον ιό και τους ιδιοκτήτες να αγωνιούν για τις επιχειρήσεις τους. Πολλοί επαγγελματίες εξάλλου αναγκάζονται να κλείνουν για ένα διάστημα τα μαγαζιά τους, καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού που δεν είναι εφικτό να αντικατασταθεί. Και οι δικοί μας οι εργαζόμενοι και εμείς οι ίδιοι, λογικό είναι να νοσήσουμε. Άρα αυτό τι σημαίνει, ή θα κλείσουμε τα μαγαζιά, ή δεν θα μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε, άρα εκ των πραγμάτων θα τα κλείσουμε. Ναι. Έστω για πόσες μέρες διαρκεί αυτή η ιστορία. 5 μέρες θα είναι, 15 θα είναι. Αν δεν έχεις προσωπικό, πώς θα το δουλέψεις. Αυτό που λέει ο κύριος Φιλοκώστας είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι υπάλληλοι των καταστημάτων που δεν έχουν νοσήσει δουλεύουν υπερορίες ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο προσωπικό, δίνοντας τη δική τους μάχη αντοχής, χωρίς ωστόσο να καταλήγουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς τα κενά στα ταμεία των επιχειρήσεων είναι η τελική εικόνα της ημέρας. Είναι άσκηση αντοχής. Είναι άσκηση αντοχής. Εδώ και 2 χρόνια ταλαιπωρούμαστε συνέχεια και δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί μας έχουν βάλει στο μάτι του κυκλώνα. Έχει στοχοποιηθεί η εστίαση, το έχω πει κατ' επανάληψη,
προσπαθούν με νύχια και με δόντια να συμπτύξουν αυτόν τον κλάδο. Με το αποκορύφωμα το τελευταίο μήνα, με το αέριο και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αυξήσεις είναι κατακόρυφες. Πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς με τέτοιες αυξήσεις και με τους τζίρους μειωμένους κάτω από το 50%. Οι περισσότεροι επαγγελματίες στην εστίαση βρίσκονται σε απόγνωση αφού βλέπουν το μέλλον του κλάδου τους να διαγράφεται κάτι παραπάνω από αβέβαιο. Όπως λένε, παλεύουν με όσες δυνάμεις τους έχουν απομείνει για να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά και να ορθοποδήσουν. Όμως η κατάσταση δυστυχώς για αυτούς είναι τραγική και τα μαζικά λουκέτα βρίσκονται πρώτων πυλών. Μαγαζιά συνεχώς κλείνουν. Αυτό δεν το βλέπετε εσείς, όμως ο κόσμος το βλέπει. Πώς θα μπορέσουν να πληρώσουν, γιατί να καθίσουν ανοιχτά τα μαγαζιά, γιατί να τα κρατήσουμε ανοιχτά, για να δημιουργούμε χρέη. Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, εάν εξαιρέσει το καλοκαίρι που μας πέρασε μόνο για τα τουριστικά, γιατί στην πόλη μέσα δεν δούλεψαν τα μαγαζιά. Η Θεσσαλονίκη και όλα τα αστικά κέντρα, ξέρετε πολύ καλά, είναι άδεια τα καλοκαίρια. Σχετικά με τις πρώτες συζητήσεις που γίνονται στην κυβέρνηση για τη χαλάρωση των μέτρων στην εστίαση, επαναφέροντας τη μουσική, ο κύριος Φιλοκώστας χαρακτήρισε ως αστεία τη συγκεκριμένη αλλαγή, καθώς, όπως διευκρινίζει, το τελευταίο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Μάλιστα, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας με έμφαση ότι τα μέτρα τους έχουν αποδεκατήσει και δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσουν να υπάρχουν οι επιχειρήσεις και φοβάται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ελάχιστοι θα καταφέρουν να επιβιώσουν οικονομικά. Μας μειώνουν και τη δυναμικότητα των πελατών μας. Το χαιροπολί, τι θα κάνουμε. Αν θέλουμε, ας μας πούν κλείστε να σας πληρώσουμε. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες της εστίασης ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία για να μην βρεθούν προτετελεσμένων γεγονότων και αναγκαστούν να κλείσουν τα καταστήματά τους. Την δραματική κατάσταση που επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σημιακός. Ήδη αρκετά ξενοδοχεία έχουν κατεβάσει τα ρολά τους και άλλα αναμένεται να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω των σχεδόν μηδενικών κρατήσεων αυτή την περίοδο. Οι ξενοδόχοι ζητούν μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε μία από τις χειρότερες στιγμές του κλάδου. Οι κρατήσεις είναι σχεδόν μηδενικές αυτή την περίοδο. Αρκετοί αποφάσισαν να κατεβάσουν ρολά. Κύριε Σημιακέ, τώρα σήμερα που μιλάμε, έχουμε κλειστά ξενοδοχεία. Μεταλήπης μου, ναι. Μεταλήπης μου, σας πληροφορώ ότι κάποιοι ξενοδόχοι, για να ασφαλιστούν, να σου το πω έτσι απλά, έχουν ήδη προβεί σε μια παύση λειτουργίας, όχι βέβαια συντεταγμένα από το κράτος. Από μόνοι μας προσπαθούμε να προστατεύσουμε εργαζομένους και επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μερίδιο, όχι μεγάλο μερίδιο, συγγνώμη, ένα αρκετά καλό μερίδιο ξενοδόχων της πόλης αποφάσισε να κατεβάσουν πολλά μέχρι να δούμε τι μελγενές. Μπροστά τους οι ξενοδόχοι της πόλης βλέπουν ένα σκοτεινό τούνελ. Ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Όμως τουλάχιστον στα ξενοδοχεία της πόλης χαρακτηρίζονται άκρως δραματικές. Μιλάμε τώρα για πληρώτες που δεν ξεπερνούν τα διψήφια νούμερα. Μιλάμε για ξενοδοχεία που φιλοξενούν 2, 3, 4 πελάτες και μέχρι εκεί. Υπάρχουν μονάδες οι οποίες έχουν κλείσει τα επιμέρους τμήματα, είτε λέγονται αυτά υψηφιστικά είτε οτιδήποτε άλλο, για να καλύψουν λίγο απώλειες. Υπάρχουν άλλα ξενοδοχεία τα οποία έχουν στείλει προσωπικό άδειες. Έχουν κατεβάσει για λίγες μέρες τουλάχιστον ρολά για να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί αυτή η πορεία με την πανδημία και την μετάλλαξη όμικρον. Κάνοντας έναν απολογισμό των 2 τελευταίων ετών, οι ξενοδόχοι βρίσκονται αυτή την περίοδο αντιμέτωποι με αρκετά προβλήματα. Επιπλέον σηκώνουν ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος, το ενεργειακό κόστος. Αν θυμηθούμε πέρσι ήμασταν σε καθεστώς lockdown. Αν πάρουμε την χρονιά του 2010, πριν σίγουρα είναι φέτος μια χρονιά την οποία έχουν να τη ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι, είναι ακριβώς όπως θα λέγατε, αυτή την στιγμή ακόμα και στον εγχώριο τουρισμό δεν μπορούμε να ποντάρουμε. Βλέπουμε καθημερινά ότι τα κρούσματα αυξάνονται. Ας πούμε ότι οι ενδυνάμοι εγχώριοι πελάτες μας θα έλεγα ότι φοβούνται εντός εισαγωγικών, όχι βέβαια να διαμείνουν σε ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία έχουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα τα οποία μπορούν να διαφυλάξουν. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένας φόβος στις μετακινήσεις, υπάρχει ένα άγχος την επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τις λειτουργίες, πότε θα βγούμε από αυτήν εδώ την
υγειονομική κρίση. Υπάρχει το οικονομικό κομμάτι, βέβαια, το οποίο δυσχεραίνει όλους μας. Πολύ σύνθετο θέμα, το οποίο μακάρι να βγούμε ζωντανοί μέσα στους επόμενους μήνες. Η δραματική σημερινή κατάσταση στο ξενοδοχειακό κλάδο έχει σοβαρές επιπτώσεις στα έσοδα του κράτους και την απασχόληση. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν οι περισσότεροι ξεναγοί στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς τα 2 χρόνια της πανδημίας τους έχουν κυριολεκτικά γονατίσει, αφού η δουλειά τους έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, τη στιγμή που το 2018 και το 2019 ήταν εξαιρετικές χρονιές για τον τουρισμό. Μάλιστα, αρκετοί επαγγελματίες αναγκάστηκαν να στραφούν σε άλλες εργασίες για να βγάλουν τα προστοζήν, καθώς τα έσοδα από την δική τους απασχόληση ήταν πενιχρά. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδος, Αναστασία Γαϊτάνου, τονίζει πως χρειάζεται συνέπεια στα υγειονομικά πρωτόκολλα που θεσπίζει η κυβέρνηση, αλλά και έγκαιρος σχεδιασμός, ώστε οι τουρίστες να μπορούν να προγραμματίζουν ταξίδι στη χώρα μας χωρίς επιφυλάξεις. Από ό,τι φαίνεται, η νέα χρονιά ξεκινάει για τους ξεναγούς της Βόρειας Ελλάδας με κακούς ιονούς, καθώς ήδη βλέπουν να υπάρχουν ακυρώσεις στις προγραμματισμένες ξεναγήσεις τους λόγω της επέλασης της νέας παραλλαγής όμικρον που σαρώνει κυριολεκτικά όλη τη χώρα. Έχοντας συνηθίσει τον χειμώνα να μην υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ξεναγήσεις, οι επαγγελματίες του κλάδου περιμένουν την άνοιξη και το καλοκαίρι για να δουλέψουν, με την πρόεδρο του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, Αναστασία Γαϊτάνου, να υποστηρίζει πως παρά τις ακυρώσεις διατηρεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2022, φυσικά κορονοϊού επιτρέποντος. Έχουμε κάποιες ακυρώσεις ήδη. Βέβαια, οι ακυρώσεις είναι σε πολλή ημέρα, σαφώς. Τα μονοήμερα τα οποία γίνονται ανάλογα με τις αφίξεις. Και στις αφίξεις ξέρουμε ότι οι πολύ πρώτες αφίξεις, αυτές που πολύ νωρίς στην χρονιά έχουν κάποιες ακυρώσεις, αλλά για τα υπόλοιπα ακόμα είναι πολύ, πολύ νωρίς για να πει κανείς. Η κυρία Γαϊτάνου αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύνολο των συναδέλφων της, οι οποίοι μετά από το 2018 και το 2019, που η κίνηση ήταν ασυνήθιστα μεγάλη, βρέθηκαν ξαφνικά με την πλάτη στον τοίχο με την εμφάνιση του κορονοϊού, καθώς το 2020 δεν δούλεψαν σχεδόν καθόλου, ενώ τη χρονιά που μόλις έφυγε μπόρεσαν μόλις και με τα βίας να κινηθούν για περίπου 2 μήνες. Εδώ ήταν έτσι, η καλή δουλειά ήταν περίπου ένα δίμηνο. Δίμηνο στο σύνολο, ενώ όχι μόνο χρονικά. Περίπου ένα δίμηνο, ναι. Καλύτερα από το 20, αλλά καλά δεν ήταν φυσικά. Ναι. Το 20 τίποτα. Το 20 ήταν η μεγάλη πλειοψηφία 0 και λίγη κάποιες μέρες. Πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα. Όλοι οι ξεναγοί, όπως δηλώνει με έμφαση η κυρία Γαϊτάνου, θυμούνται τις 2 χρονιές του 18 και του 19 και μελαγχολούν, διότι ο τουρισμός είχε ανέβει κατακόρυφα και οι δουλειές τους πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο. Μάλιστα, όπως λέει, ήταν τόσος ο όγκος της δουλειάς και η ζήτηση τεράστια, ώστε κάποιες εκδρομές ακυρώνονταν λόγω έλλειψης διαθέσιμου ξεναγού. Δυστυχώς, όπως δηλώνει με παράπονο, όλα εξαφανίστηκαν έλεο κορονοϊού. Εκείνες ήταν φαινομενικές χρονιές, ήταν το 18 και το 19, καμία σχέση βέβαια. Ειδικά πια το 19 υπήρχαν περιπτώσεις που ακυρώθηκαν την εκδρομή, γιατί δεν υπήρχε ελεύθερο ξαναγός. Απίστευτο, το 19 νομίζω ότι το είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Η πλειοψηφία των ξεναγών βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, με τον κλάδο να βιώνει δραματικές στιγμές. Αρκετοί επαγγελματίες στρέφονται σε άλλου είδους εργασίες ώστε να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, διότι δεν μπορούσαν να τα φέρουν βόλτα από το δικό τους επάγγελμα. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πρέπει να βιοποριστείς. Θα κάνεις 2 χρόνια ενεργείας, πώς θα ζήσεις, πόσο να έχεις την άκρη. Εγώ ξέρω κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι δουλέψαν σε σούπερ μάρκετ, δουλέψαν σε τηλεφωνικά κέντρα, σε εταιρεία καφέδιου. Σε ό,τι μπόρεσε ο καθένας να κάνει και να βρει. Γιατί και το να βρεις και μια άλλη εργασία δεν είναι εύκολο. Η κυρία Γαϊτάνου υπογραμμίζει πως για να είναι καλύτερη η τουριστική σεζόν, θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη εκ μέρους της κυβέρνησης με υγειονομικά πρωτόκολλα που θα έχουν συνέπεια. Να έχουν μια συνέπεια. Ναι, ναι. Δηλαδή, πέρσι, ας πούμε, είχαμε θέμα. Είχαμε γεμάτο αεροπλάνο, 80 ή 85% ήταν πληρότητα λεωφορείου, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία έμπαιναν πολύ περιορισμένοι αριθμοί με ξεναγό. Τη στιγμή που κάποιες φορές μπορούσαν να μπουν μεμονωμένοι, πέραν όλοι τους. Ήταν ένα ζήτημα αυτό. Παράλληλα, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας επισημαίνει πως το άλλο σημαντικό που επιβάλλεται να γίνει είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός, που θα επιτρέψει στους ταξιδιώτες να προγραμματίσουν ταξίδι στη χώρα μας, γνωρίζοντας με ακρίβεια τι ισχύει κατά την εδώ παραμονή τους. Ναι, είναι γνωστό
έγκαιρα τι θα ισχύει. Τι θα ισχύει για την είσοδο στη χώρα, τι θα ισχύει για την είσοδο σε κλειστούς ανοιχτούς χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, πόσοι θα μπορούν να κάτσουν σαν τραπέζι, πού θα μπορούν να καθίσουν, τι θα ισχύει σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει, τι θα μπορεί να συμβεί. Αν όλα αυτά είναι εγκαίρως γνωστά, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο το να αποφασίσει κανείς αν θέλει να έρθει ή όχι. Τώρα αυτό που περιμένουν με αγωνία όλοι ξαναγεί είναι η πανδημία του κορονοϊού να εξασθενήσει και η τουριστική κίνηση να αυξηθεί σημαντικά για να μπορέσουν και εκείνοι να δουλέψουν και ο κλάδος να κατορθώσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Πειραγμένους ταχογράφους εντόπισε σε 32 φορτηγά η αστυνομία Θεσσαλονίκης σε ένα τρίμηνο. Ο εργασιακός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Επαγγελματιών Οδηγών Μεταφοράς, Μιχάλης Παπαδόπουλος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και κάνει λόγο για εξαντλημένους οδηγούς από την υπεροριακή εργασία στους δρόμους. Αρκετές δεκάδες φορτηγά με αλλοιωμένα στοιχεία ταχογράφου κυκλοφορούν σε ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με τον εργασιακό σύμβουλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδικάτων Επαγγελματιών Οδηγών Μεταφοράς, Μιχάλη Παπαδόπουλο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με μόνο τα ελληνικά, πρέπει να ξεπερνάνε τα 200-300 φορτηγά. Με αυτά που έχουν καταγραφεί, έτσι, είναι πολύ περισσότερα, γιατί η τροχιά τους ελέγχους που κάνει είναι πολύ λίγη. Ούτως ώστε βρίσκονται πολύ λίγα. Για το μεταξύ η τροχέα δεν έχει παντού εξειδικευμένους τροχονόμους που να μπορούν να ελέγξουν και να βρούνε τον πειραγμένο ταχογράφο. Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 η αστυνομία Θεσσαλονίκης διαπίστωσε παραβάσεις σε 32 φορτηγά οχήματα. 24 με αλλοδαπές πινακίδες και 8 με ημεδαπές πινακίδες κυκλοφορίας. Ειδικότερα εντοπίστηκαν μηχανισμοί που παρήχαν τη δυνατότητα στον οδηγό να επεμβαίνει στην ορθή καταγραφή της δραστηριότητας του ταχογράφου, αναφορικά με τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, την ταχύτητα του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ο ταχογράφος έχει ένα σύστημα το οποίο, εάν πατήσει ο οδηγός ένα κουμπί, νεκρώνει για όση ώρα θέλει και αυτό δημιουργεί. Αν θέλετε, στον έλεγχο δημιουργεί το διάλειμμα που πρέπει να κάνει ο οδηγός. Δηλαδή, ενώ πρέπει να κάνει 45 λεπτά, ο οδηγός περπατάει, δουλεύει κανονικά και το ταχογράφος του γράφει διάλειμμα 45 λεπτών. Άρα δηλαδή, σε όλο το ωράριό του οδηγεί χωρίς να σταματήσει καθόλου, χωρίς να κάνει τα προβλεπόμενα διαλύματα και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν ένας οδηγός οδηγάει 9-10 ώρες συνεχόμενες, χωρίς να κάνει ένα διάλειμμα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είναι. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι 5 οχήματα είχαν απενεργοποιημένο το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης καυσαερίων, με αποτέλεσμα να εκπέμπουν βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον και την υγεία. Πουθενά, σε κανένα σημείο του εθνικού μας δικτύου, δεν υπάρχει, κλιμάκιο το οποίο να ελέγχει καυσαέρια. Προσέξτε τι γίνεται. Τι λέει. Σταματάει η τροχέα, με σταματάει εμένα και με ελέγχει. Και έχει λήξει η κάρτα ταχογράφου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εντάξει στο αυτοκίνητό μου. Θα πρέπει να ελεγχθεί. Δεν είναι. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, στους δρόμους κινούνται οι εξαντλημένοι οδηγοί από την υπεροριακή εργασία. Κατά τους ελέγχους, τα οχήματα μεταφέρθηκαν σε αξιοδοτημένα συνεργεία όπου επιβλήθηκε η ακινητοποίησή τους μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ταχογράφων, ενώ αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι συσκευές επέμβασης και παραποίησης δεδομένων. Στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Σε μια καταγγελία μου που θα τη λάβετε σε λίγο, καταγγέλλω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ήμασταν το 2003. Ξέρετε, με τα μεγάλα ατυχήματα. Τεμπών, αλλιάκμονα και δεν συμμαζεύεται. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε ακόμα το μεγάλο ατύχημα. Σε λίγο θα το έχουμε. Είναι βέβαιο. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος. Σήμερα κυκλοφορούν αυτοκίνητα χωρίς πέο. Κυκλοφορούν αυτοκίνητα χωρίς ασφάλεια. Κυκλοφορούν χωρίς λάστιχα. Κανένας. Αν στα Μάλγαρα περάσει κάποιος και τον ελέγξουνε, έχει καλός. Οι εντατικοί και οι πιο συχνοί έλεγχοι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τους πειραγμένους ταχογράφους.
Η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη των φιαλών φυτοπροστατευτικών είναι φαινόμενα που παρατηρούνται σε αρκετές αγροτικές περιοχές της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια επιτόπου ρεπορτάζ, διαπιστώσαμε το σοβαρό πρόβλημα σε οριζόνες της καλλιεργήσιμης έκτασης ανάμεσα σε χαλάστρα και καλοχώρη. Δυστυχώς, οι εικόνες που καταγράψαμε είναι αποκαρδιωτικές. Επιπλέον, εντοπίσαμε και σημείο ανάμεσα στα χωριά, όπου κάποιοι ασυνείδητοι κάνουν παράνομες καύσεις ηλεκτρικών συσκευών, με αποτέλεσμα να εκλείονται στην ατμόσφαιρα επικίνδυνοι ρήποι. Το αποκαλυπτικό μας ρεπορτάζ δείχνει την άσχημη κατάσταση λόγω κακών και παράνομων πρακτικών. Ένα όνειρο δεκαετιών για την Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα, καθώς αναμένεται να επιστραφούν στην Ελλάδα από τη Μόσχα της Ρωσίας όλα τα αρχεία των Ισραηλίτικων κοινοτήτων της χώρας μας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαβίδ Σαλτιέλ, με το άκουσμα της χαρμόσυνης είδησης, δεν κρύβει τη χαρά αλλά και τη συγκίνησή του για τον επαναπατρισμό όλων των αρχείων. Σαν νέα, είναι ευχάριστα ότι επιτέλους μετά 50 χρόνια θα επιστρέψουν στην πατρίδα τα αρχεία των κοινοτήτων, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και των άλλων κοινοτήτων. Σημειώνεται ότι τα αρχεία των Ισραηλιτικών κοινοτήτων της χώρας μας είχαν κλαπεί από τους Ναζί, ενώ μετά την είσοδο του Κόκκινου Στρατού το 1945 στο Βερολίνο, αυτά μεταφέρθηκαν στη Μόσχα. Μάλιστα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαλτιέλ, ο επαναπατρισμός των αρχείων τίθεται σε ανώτατο επίπεδο εδώ και μία 20ετία, με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο να είναι ο πρώτος που προσπάθησε να φέρει τα αρχεία πίσω στην Ελλάδα. Εκεί βέβαια το 1945 μπήκε ο Ρώσικος στρατός και τα πήγε στη Μόσχα. Έκτοτε είναι εκεί. Έχουν γίνει συζητήσεις επανειλημμένες όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθειες. Ο πρώτος ήταν ο Στεφανόπουλος που το είχε θέσει το θέμα και ήμασταν σίγουροι θα δοθούν. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα όλο και κάτι ζητάνε οι Ρώσοι. Παραπάνω, κάτι παρακάτω. Την εκκρεμότητα της επιστροφής των αρχείων έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την πρόσφατη συνάντησή του στο Σότσι με τον Ρώσο Πρόεδρο να αποδέχεται το πάγιο αίτημα της Ελλάδας, το οποίο παρέμενε ανεκπλήρωτο επί σειρά ετών. Αυτή τη φορά όμως, όπως λέει ανακουφισμένος ο κύριος Σαλτιέλ, φαίνεται πως το νερό μπήκε στο αυλάκι, καθώς τα ιστορικά αρχεία θα γυρίσουν εκεί που ανήκουν. Και αυτό βέβαια μας χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο τα αρχεία, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τα τοποθετήσουμε στο καινούργιο μουσείο ολοκαυτώματος που θα γίνει, να τα κάνουμε ψηφιοποίηση, να τα κατηγοριοποιήσουμε και να είναι ανοιχτά προς τους ερευνητές και προς το κοινό, να μάθουν πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν τα γνωρίζουμε. Αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης είναι πως τα αρχεία της κοινότητας είναι ουσιαστικά τα αρχεία της Ελλάδος, γιατί όλες οι Ισραηλιτικές κοινότητες της Ελλάδας αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Σαλτιέλ, μαζί με το 70% των Εβραίων της Ελλάδας που χάθηκαν στα γερμανικά κρεματόρια, χάθηκαν συναγωγές, νεκροταφεία και φυσικά τα αρχεία που αποτελούν την τρανή απόδειξη της ύπαρξης των κοινοτήτων, τις σχέσεις που είχαν με το ελληνικό κράτος και πώς αυτές λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Τα αρχεία των κοινοτήτων είναι η ιστορία της Ελλάδος στην πραγματικότητα, διότι οι Έλληνες Εβραίοι ήταν εδώ και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ο Δαβίδ Σαλτιέλ τονίζει με νόημα ότι όλοι πρέπει να μάθουμε τι ήταν αυτό που συνέβη, το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος των Εβραίων, τι έγινε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να χάσουμε σχεδόν ολοκληρωτικά κοινότητες οι οποίες ήκμαζαν και έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο, τη μουσική και σε άλλους τομείς, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά σήμερα πρέπει να τα βρούμε και να τα ξανατοποθετήσουμε στη δημόσια σφαίρα. Οι Εβραίοι, όπως ξέρετε, είχαν το εμπόριο, είχαν ασφάλειες, είχαν μουσική, είχαν τραγούδια, είχαν φαγητά. Όλα αυτά θα τα δούμε πλέον και θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μας και για την Ελλάδα. Η ανακοίνωση της επιστροφής των Εβραϊκών Αρχείων από τη Μόσχα στην Ελλάδα έρχεται σε μια στιγμή που φαίνεται να έχει πάρει και τον δρόμο της υλοποίησης το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Ένα έργο εμβληματικό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι τα αρχεία είναι αυτό το χειροπιαστό χαρτί με την υπογραφή, με τη μυρωδιά του παλιού, που είναι αυτό που έχει μείνει σήμερα σαν ιστορία για την παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο κ. Σαλτιέλ δηλώνει ότι η επιστροφή των αρχείων είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για επιστημονικούς όσο και για συμβολικούς λόγους, συμπληρώνοντας ότι η επιστροφή τους είναι ένα ακόμη βήμα σε μια αποκατάσταση της ιστορίας και της συνέχειας της Ισραηλιτικής κοινότητας. Σε μια ασυνείδητη και άκρως επικίνδυνη ενέργεια προχώρησαν τρεις άγνωστοι, οι οποίοι έκαψαν καλώδια στην περιοχή του Δέλτα του Γαλλικού ποταμού στη Θεσσαλονίκη. Δικογραφία για περιβαλλοντική ρήπανση σε βάρος των τριών ατόμων
που έκαιγαν καλώδια σε προστατευόμενη περιοχή του Δήμου Δέλτα, εντός προστατευόμενης περιοχής Natura πλησίων του Γαλλικού ποταμού. Η καύση των καλωδίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια, ουσίες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα καθώς και την υγεία των πολιτών. Τρία άτομα το απόγευμα του Σαββάτου πλησίων του Γαλλικού ποταμού έκαναν καύση καλωδίων με σκοπό την απογυμνωσή τους από το πλαστικό περίβλημά τους, ενώ απομάκρυναν με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών τις ποσότητες χαλκού. Η παράνομη ενέργειά τους έλαβε χώρα σε περιοχή προστατευόμενη και ενταγμένη στο Εθνικό Δίκτυο Natura 2000. Ο πύκνος μαύρος καπνός έγινε αντιληπτός από τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης. Κοινοτηρηθήκαμε η ομάδα, ξεκινήσαμε να από την περιοχή εκείνη με δύο οχήματα για να αποκλείσουμε το μέρος. Ταυτόχρονα ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα είχαν ήδη καύσει τα καλώδια, γιατί και ο δρόμος του εργοδίσματος στο σημείο που πάνε. Τους κάναμε επίβλεξη, βέβαια πάντα με προσοχή για να μην κινδυνεύσουν και δικές μας ζωές. Ήταν τρεις πολίτες οι οποίοι είχαν κάψει τα καλώδια, πέραν το χαλκό, το τραβούσαν μέσα, μας τους διώξαμε, είπαμε ότι τους παρακολουθούμε, έχουμε το βίντεο του υλικού. Τα πήραν άρον-άρο και φύγανε τρέχοντας από την περιοχή. Άφησαν πίσω κάτι τελευταία υπολείμματα, τα πετόνια με τα καύσιμα που τα βάζουν φωτιά, αυτά τα καλώδια, το οποίο είναι συνήθως και αυτό είναι ένα θέμα. Παλιά ορυκτέλεια, δεν δίνουν λεφτά για πετρέλαιο και όλα αυτά. Παλιά ορυκτέλεια, δηλαδή με αυτά και είναι τα καλώδια, βάζουν στίβες με ξύλα, πάρουν τα καλώδια και αρχίζουν να λιώσουν να πάρουν το χαλκό. Μετά από αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκαν οι τρεις δράστες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με πρόθεση, σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε την περιοχή μας, τις ζωές μας. Το αυτονόητο να γίνει δικογραφία ή να πιαστούν αυτοί οι υπεύθυνοι, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί ειδήσει, θα αποτελεί αυτονόητο. Η καύση των καλωδίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξίνες και φουράνια, ουσίες ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα καθώς και τη δημόσια υγεία. Μέλος περιβαλλοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης εντόπισε πριν από λίγες ημέρες ένα νεαρό να καίει καλώδια για την αποκομιδή χαλκού στην ίδια περιοχή. Δυστυχώς την ώρα της καύσης διέσχιζαν το συγκεκριμένο σημείο νεροβούβαλοι. Κατά διαστήματα παρατηρείται εμφάνιση του τεράστιου αυτού προβλήματος ανεξέλεγκτης καύσης καλωδίων. Η παράνομη πρακτική της καύσης τους για την αποκομιδή χαλκού σε έναν προστατευόμενο μάλιστα υγροβιότοπο όπως αυτός του Γαλλικού ποταμού δημιουργεί υψηλή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Παρά την ενεργή παρέμβαση των μελών της ομάδας Εχεδόρου Φύσης, η παράνομη καύση καλωδίων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι εθελοντές πολίτες συνεχίζουν με τις περιπολίες τους να τρέχουν πίσω από κάθε παράνομη δραστηριότητα. Παρά τις καταγγελίες αρχές, συνοδοί αποκαλυπτικού φωτογραφικού υλικού, οι παρανομίες στην προστατευόμενη περιοχή δεν σταματούν. Πολλοί θα συζητήσουμε και ίσως γνωρίζουν ότι έφυγαν κάποια αέρια από τις καύσεις και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο τα φουράνια και οι διοξίνες που έχουν βγει στον αέρα. Τα υπολείμματα των καύσεων, παρόλο λοιπόν δεν έχει πλωτήσει την δυνατότητα να τους πιάσει αυτούς, έχει δυνατότητα όμως να αποκαταστήσει σε αυτά τα σημεία. Είναι πάρα πολλά σημεία που έχουν καύσει σε καλωδίων ή λάστιχων, τα οποία αυτά με το χρόνο, με την παράγωση σήμερα βρέχει, ας πούμε, βροχερή ημέρα, θα πάρει η βροχή, θα τα ξεπλύνει και τα ρίξει στα παρακείμενα ποτάμια ή κανάλια που υπάρχουν. Το Θεσσαλό συγκεκριμένα ήταν ανάμεσα σε δύο κανάλια, το Πέγγις και ένα περιοδράκι Αθανάσιο, που καταλήγουν στο θερμαϊκό κόλπο. Από την πλευρά της Κωνσταντίνη Σαμαρά, επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση και κάνει λόγο για επιβλαβείς ουσίες που εκλείονται στην ατμόσφαιρα μετά από τις ανεξέλεγκτες κάθε είδους καύσεις που πνίγουν κατά διαστήματα τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς για την προσοχή σας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον ευρανό καιρό. Καλό σας βράδυ.